Τον ποιητή Γιάννη Δάλα, δύο λόγια τώρα. Συμφώνησα και πέρα από τον ορισμό ερασιτέχνης, γιατί μπορεί να είναι εμπειρικός βέβαια, έτσι να κυνηγά και να παγιδεύει τη μορφή και τη φωνή μας, ο Ναπολέων, αλλά ο ερασιτέχνης έχει και μια βαθύτερη έννοια. Το ήξερε ο παλιός φίλος Σολομού ο Πολυλάς, που έγραψε ένα ποίημα για τον ερασιτέχνη. Ο Ναπολέων έχει προβάλει επανειλημμένα όλων των εραστών της τέχνης τις μορφές και το έργο τους. Και αυτή η προβολή είναι και κυριολεκτική, σαν να μας στείνει στους τοίχους και μας παρουσιάζει όλους, αλλά και μεταφορική, μας ανοιξώνει συγχρόνως και δημιουργεί προπαντός ένα σπουδαίο αρχείο. Αρχείο οπτικό-ακουστικό, πολύτιμο για τους αυριανούς αγαπητούς της τέχνης και της Υπήρου μας. Τι να το πω και εγώ ένα τώρα. Ο ίδιος το ξέρω, γιατί μου έχει πάρει αρκετές φορές. Θα ήθελε το απαντήλω ένα ποίημα και θα το απαντήλω αυτό. Με συγχωρείτε, είναι δύο, η γυναίκα μου έβλεπε και ένα δεύτερο ποίημα μέσα. Θα τα απολυθούν και τα δύο, δεν γίνεται διαφορετικά. Το πρώτο, αυτό που ήθελε ο Ναπολέων, λέγεται κρίση. Γιατί αυτό είναι σημαντικό, πιάνει τον στιγμό της εποχής και τη δοκιμασία και της εποχής ο Ναπολέων μου, ό,τι κάνει. Λοιπόν, γι' αυτό και το ποίημά μου, το πρώτο, λέγεται κρίση. Το διαβάζω. Είπε στο πλήθος που γνώρισε ο ποιητής, τι κρίση κι αυτή που μας απειλεί, πως τώρα ξέραμε τις συνήθεις απώλειες που έφταναν το πολύ ως τα μάτια μας, εξυφανίστη ή απεδίμησε οι φευγαλές. Μα αυτή είναι επανόρευτη, κατακλυσμός και τυφώνας. Καμιά κυβωτός δε μας σώζει, καιρός να ακουστεί η φωνή απ' τα έγκατα. Αναδασμός και απόσβεση, κάψτε τα χρεολύσια και αγκαλιάστε τη γη να καρπίσει. Ανεβείτε στο άγμα που εξόκυλε να γίνει φαλός η βιτέλα, τροχονόμος ο ήλιος, και τεινάξτε απ' τους ώμους ηχθροί φρεναπάτη για υπέρβαση του είδους τα Ικάρια φτερά. Και το άλλο θα έχουμε δείξει. Και αυτό είναι μια ανταπόκριση στην εποχή. Πώς δεν ξέρουμε τις υποδοχές που κάνουμε των μεγάλων μας υπεργατών της Ευρωζώνης, μια τέτοια έτσι υποδοχή εκφράζει το ποίημα. Ο τίτλος «Ως ευπαρέστητε» ενέτη 2013. «Ως ευπαρέστητε, κρινέ γερμανικέ», είπε ένας τεχνουργός που σε αναγνώρισε, «γερμανικέ του Τρίτου Ράιχ, άλλοτε, τώρα
της Ευρωζώνης, ευχαρίστητε σε αυτή την παρομοία σας του Νότου. Ενέτη 2013, ναι, όπου το θύμα υποχρεώνεται να ανακηρύξει και τον φίτη του Ευεργέτη με το κορμί του μέσα στο χρέος να αιμορραγεί και την ψυχή του έξω να αντισθέτεται σαν δουλοπάρχος που σήκωσε κεφάλι. Τι γιορτή λαού, ψυχή και ποιος σε συγκρατεί. Και στις εισόδους του Προεδρικού Ταμάτα με το αντίχειρά του να περνά από τις πρόφυγες νερού στα Λακυγόνα και εν ανάγκη ακαριέρα στη Σκανδάλη. Η τελετή συνετελέστη στα εντόπερα. Η υποδοχή, η παράταξη του αγήματος και η ανάκρωση του ύμνου. Των ύμνων, ελεγγυακός ο ένας, από τα κόκκαλα βγαλμένη, και αγέροχος και εμβατηριακός ο τόνος του ηγεμονικού σας ουμπεράλες, μια φιέστα και κλεισμένων των οδών. Να μας ξανάρθετε, Βαγιώλη, να ξανάρθετε, και το χαλί που τότε θα ξεδιπλωθεί ξανά και ο τεχνουργός που παραβρέθηκε, α, το χαλί, να είναι χαλί του αίματος, χρώματος ερυθρού, αφαίρος ερυθρού, τα πισερή σπουδαίου κολορίστα από την παλέτα ενός φαγίου αραμπέικων.